Και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια σημαντική άνοδο από το εκλογικό του ποσοστό. Είναι πάνω από τρεις μονάδες πάνω από το εκλογικό ποσοστό, δεν είναι? Ναι. Το 10,6, 7,6, ναι. Δεν ήταν? Τρεις μονάδες πάνω. Είναι, για το ποσοστό είναι 40% επάνω. Ναι, αυτό που σε σχέση δείχνει με τις αυτοδιοικητικές είναι. Εντάξει, είναι πολύ κοντά. Ναι. Τι σημαίνει αυτό για σας? Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα κομμάτι του κόσμου που φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει. Ένα 11,5. Κατά κύριο λόγο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι, η άνοδος, η σαφής άνοδος, η τάση μάλλον, ανωδική τάση που εκδηλώνεται, σαφέστατα οφείλεται στις θέσεις και στη στάση του ΚΚΕ όλο αυτό το διάστημα, τόσο στα κινήματα, στους συλλόγους, στα προβλήματα, πρωτοστάτησε σε όλα τα προβλήματα των πλατιών λαϊκών μαζών, δεν έλειψε από κανέναν αγώνα και μέσα και έξω από τη Βουλή, και άσκησε αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα, μαχητική αντιπολίτευση, και συνεχίζει να το κάνει αυτό. Ξεκαθαρίζουμε από τη μεριά των λαϊκών συμφερόντων, και αυτό νομίζουμε ότι είναι αυτό που, που αποδέχεται, που επιβραβεύει, που συμφωνεί μαζί με εμάς μία μερίδα του κόσμου που αποφασίζει να συμπορευτεί μαζί μας, γιατί ξέρετε, η συστράτευση και η συμπόρευση με το ΚΚΕ δεν είναι κάτι εύκολο. Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι μια απλή ψήφος. Προϋποθέτει ότι έχει πάρει κάποιος ή κάποια την απόφαση να συγκρουστεί με κυρίαρχες λογικές και πολιτικές. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ψήφο στα άλλα κόμματα, τα οποία ερίζουν για το μοίρασμα της λίας πρακτικά από τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί. Βέβαια, έχουμε πει όταν εκτιμήσαμε τα αποτελέσματα ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, παραμένει εγκλωβισμένη στα σχήματα της αστικής διακυβέρνησης και στα αστικά κόμματα. Αυτό για μας είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ωστόσο, ναι, είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτή η τάση που καταγράφεται. Τα χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ το ΚΚΕ σε δημοσκοπήσεις εθνικών εκλογών να εμφανίζεται διψήφιο. Δεν θυμάμαι. Πάρα πολλές. Είναι δεκαετίες που έχω να το δει αυτό. Έχω να το δω ναι, αυτό. Αλλά έχουμε και μία σημαντική. Μετά και τις εξελίξεις στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, και εδώ πέρα βάζω και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μαζί τους βάζετε. Μαζί τους βάζουμε, ναι. Γιατί είμαστε σοσιαλδημοκράτες, κομμουνιστές. Εμείς ποτέ δεν σας καλέσαμε, σας αποκαλέσαμε κομμουνιστές, και εδώ έλεγα να ξεκινήσω έτσι, αλλά είπα να απαντήσω με την ερώτηση πρώτα. Δεν είναι. Όχι, όχι. Νομίζω ούτε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ αποκάλεσε ποτέ τις θέσεις του κομμουνιστικές. Ήταν κάτι από το οποίο προσπάθησε πάρα πολύ να πάρει αποστάσεις. Και άσχετα αν απίφθινε ένα λόγο στην ιδεολογική του διακήρυξη, νομίζω αναφέρει και την κομμουνιστική. Εγώ νομίζω ότι άκουγα τον Άδωνο Γεωργιάδη πριν που μιλάγατε. Αφήστε το. Δεν υπάρχει στην ιδεολογική σας διακήρυξη η κομμουνιστική αριστερά? Νομίζω να το επαναφέρουμε λίγο σε αυτό που πραγματικά καίνει τον κόσμο σήμερα. Θα γυρίσουμε στον κόσμο. Θα γυρίσουμε τώρα αμέσως. Εκεί θα πάμε τώρα. Για ποιο λόγο αποχώρησαν, συγγνώμη, όσοι αποχώρησαν, επειδή είναι σοσιαλδημοκράτες ή όχι? Μην ρωτάτε εμένα. Ρωτήστε αυτούς που αποχώρησαν. Εσείς τι θεωρείτε? Εμείς θεωρούμε, έχουμε πει, ότι αυτό είναι μια πορεία εκφυλιστική, η οποία οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε και πολιτεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση, και πριν και μετά την περίοδο διακυβέρνησης. Με το να σπέρνει αυταπάτες, με το να εκμεταλλεύεται μια αγωνιστική διάθεση ενός μεγάλου κομματιού του κόσμου, που είναι μέσα εκεί, δεν υπήρχαν κομμουνιστές, αλλά υπήρχαν άνθρωποι αγωνιστές, οι οποίοι πραγματικά ήθελαν να μπουν σε μια τροχιά σύγκρουση, αν θέλετε, με τις πολιτικές των μνημονίων. Αυτό το ρεύμα, αυτό το κύμα καβάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε στην εξουσία, έσπηρε αυταπάτες, διέψευσε τις ελπίδες. Στη συνέχεια, από μεριά, από την πλευρά της... Όχι, μα δεν κάνω αυτό. Απαντώ σε μια ερώτηση. Όχι, απαντώ σε μια ερώτηση που μου απίθυνε. Γιατί είστε καλή στα κινήματα, έχει μια δυναμική παρουσία. Στο κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα ήταν απογοητευτική, όμως, φέρνοντας την εξεταστική πρόταση. Πολύ ωραία. Να το συζητήσουμε αυτό. Και δίνοντας μια σανίδα στο κοινοβούλιο. Να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά... Ενώ μέχρι και σήμερα, κατέπει, το ξέρετε, το διαβάσαν όλοι, φαντάζομαι. Ακούστε, ότι ακόμα βρίσκουν μέλη ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Ναι, ακριβώς. Και ήταν τραγικό αυτό που κάνατε. Εσείς φέρατε την πρόταση. Εμείς είπαμε όλα τα εργαλεία. Γιατί αν δεν τη φέρναμε. Ωραία, να πούμε λοιπόν για την εξεταστική. Αν δεν φέρναμε εμείς την πρόταση, δεν θα άνοιγε ποτέ αυτό το θέμα.
Τι λέτε, αλήθεια. Βεβαίως. Γιατί τόσο καιρό δεν την έφερνε, δεν άργησε κανείς το θέμα. Προαναγγείλατε και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ διάφορες προανακριτικές. Συγκεκριμένη πότε? Έδραση πότε, στο πόρισμα τη Ευρωπαία Εισαγγελέα. Να πούμε και για το πόρισμα. Πότε τη φέρατε? Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Ενώ συζητιόταν η πρόταση. Μπορεί να έχουμε και εσείς μια πρόταση. Η οποία ανακουφίζει την Ανατολική. Το απόγευμα. Ήμουν όλη μέρα στη Βουλή. Τη διαβάσαμε. Όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι εδώ πέρα, υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα στην εξεταστική και στην προανακριτική. Η εξεταστική απαιτεί 120 ψήφους, που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα με μόνο τις ψήφους αντιπολίτευσης. Ενώ η προανακριτική απαιτεί 151, που σημαίνει είναι απαραίτητη η συμφωνία της κυβέρνησης, της συμπολίτευσης. Και από τις τοποθετήσεις είχε γίνει σαφές ότι δεν πρόκειτο να περάσει. Όχι. Τι θα γινόταν λοιπόν? Άρα, ο κανονισμός της Βουλής επίσης λέει ότι δεν μπορεί να καταθέσεις ξανά προανακριτική, πρόταση για προανακριτική μέσα στην ίδια περίοδο για το ίδιο θέμα. Άρα θα καίγατε. Λέει ουσιαστικά ότι δεν θα άνοιγε τίποτα. Αυτό λέει. Άρα επιδιώξατε την εξεταστική. Μπορεί να μετεξελιχθεί σε προανακριτική, κύριε Ξενάκη, σύμφωνα με τον κανονισμό. Ναι, αλλά έτσι άνοιξε η κουβέντα. Και είναι ο μόνος τρόπος να γίνει προανακριτική. Και παράλληλα υπάρχει και η διερεύνηση από τη δικαιοσύνη. Αυτό καταλάβατε όλοι και τη στηρίξατε. Γιατί υπάρχουν από πίσω οι συγγενείς των νεκρών που προσπαθούν τόσα χρόνια, τόσους μήνες να βρουν δικαίωση, βρίσκουν συνέχεια προσκόμματα, υπάρχει και μια ποινική διαδικασία. Μα, δεν είναι κομψό. Σε αυτό όταν ανταποκριθήκαμε. Όταν ο κύριος Βορύδης βγήκε και είπε ότι εγώ δεν βλέπω καμία ευθύνη, καμία ποινική ευθύνη, προδικάζοντας το αποτέλεσμα εξεταστικής και μας λέει ότι κύριε Γαϊτάνη ότι μπορεί να οδηγήσει στην προανακριτική. Πάμε λοιπόν για το πόρισμα των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Υπάρχουν σοβαρότερες πολιτικές ευθύνες πέρα από τις ποινικές. Και η Εξεταστική Επιτροπή, γι' αυτό ζητήσαμε να πάει από το 97, γιατί πρέπει να αναδειχθεί το έγκλημα, λοιπόν, το ντεμπόνο συνέχεια του εγκλήματος. Πρέπει να βάλουμε μια τελεία, γιατί πρέπει να είναι, σε διάλειμμα έτσι κι αλλιώς. Είμαστε το μόνο κόμμα που τα αναδεικνύει να αυτό πράγμα, όλοι άλλοι συμφωνείτε. Τα ακρίβεια είναι απότοκο αυτού του τρόπου ανάπτυξης από την εξωστρέφεια, της ελληνικής οικονομίας, όπως μόλις υπόθηκε, και φυσικά από το κυνήγι του κέρδους. Αυτά, κατά τη γνώμη μας, είναι στον πυρήνα της ακρίβειας. Τώρα, η πολιτική επιδομάτων που εφαρμόζεται και από αυτή την κυβέρνηση είναι πολιτική διαχείριση της ακραίας φτώχειας. Γιατί μιλάμε για εισοδήματα 6.000 ευρώ, αν είναι δυνατόν σήμερα, ξέρει κάποιος που ζει με αυτά σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και αυτή την πολιτική την καυτηρίαζε κάποτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Επίσης, τα υψηλά τιμολόγια για την ενέργεια οφείλονται ξεκάθαρα στην πράσινη μετάβαση και στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Αυτό φαίνεται από όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα, για να υπάρχει η πολιτική πλεονασμάτων με την οποία συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα που εκπροσωπούνται σε αυτό το τραπέζι σήμερα, προκειμένου λοιπόν να εφαρμόζεται η πολιτική πλεονασμάτων, σημαίνει ότι δεν πρέπει να δίνονται αυξήσεις και πρέπει να περικόπτονται δαπάνες, προκειμένου να περισσεύουν κεφάλαια, χρήματα, για να δίνονται για επενδύσεις για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Και είναι αυτό ακριβώς που είπε η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία λέει ξεκάθαρα: μην δίνετε αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους. Μαζέψτε λεφτά για επενδύσεις. Και βέβαια, θα πούμε τώρα τα ψίχουλα που θα μου πείτε ότι λένε ότι καλά, αυτό το λέτε εδώ και 25 χρόνια. Ναι, αλλά είναι ψίχουλα μπροστά στην απίστευτη κερδοφορία των ομίλων που είναι εισηγμένοι ή όχι. Και ξέρετε ότι τα ποσά που έχουν. Όχι, δεν υπερκέρδη. Έχουμε κομμουνισμό εδώ, τα έτσι. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Δεν γίνονται αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ακρίβεια είναι απότοκο του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό και το ίδιο λέμε. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Δεν νομίζω ότι συμφωνούμε ακριβώς, αλλά ναι, συμφωνούμε όμως προς τις αιτίες της ακρίβειας, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλά. Τώρα, υπάρχει ένας πόλεμος στην Ουκρανία που προκαλείται από τον εισβολέα. Έτσι, και ναι, κάποια μείνονται, δεν είναι όμως μόνο πόλεμο. Αυξάνουν τη μέση εκεί στην ενέργεια. Ύλες, το ξέρετε ότι ξεκίνησαν πολύ πιο πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όχι, αλλά ξεκίνησαν επιτρέψτε μου να καταλήξω. Με τη, όχι, δείτε καλύτερα τα charts, είναι πολύ πιο πριν. Για να καταλήξω λοιπόν με το τι προτείνει το ΚΚΕ για την ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων από την ακρίβεια. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι. Εννοείται κατάργηση των ληστρικών έμεσο φόρων που πλήττουν κυρίως τα ασθενέστερα στρώματα και από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων
και των πλεονασμάτων. Και εδώ επιτρέψτε μου να θυμίσω και κάτι άλλο, ότι το 95% των εσόδων προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα, από τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς, και μόνο το 5% από τις εταιρείες. Κατάλληλη πλήρη. Πλήρη. Εμείς ζητάμε πλήρη. Αυτό, αυτό που λέτε, ποια είναι η πηγή σας? Επιλεγμένα. Από πού το λέτε? Τα ίδια σας τα δημοσιονομικά. Τα στοιχεία. Είπατε, αν κατάλαβα καλά, το 95% των δημοσίων εσόδων έρχεται από τα φυσικά πρόσωπα και το 5% από τις επιχειρήσεις. Μπορείτε να μου δείξετε την πηγή σας? Στην περσινή έκθεση. Μπορείτε να ανοίξετε το κινητό σας, τηλέφωνο. Θα το βρω μόλις ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω όμως. Θα έχει λήξει εκπομπή όμως, κύριε Χτενά. Είναι δημοσιευμένα και είναι και ελεγμένα. Εντάξει, ωραία, θα το απαντήσουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η δικιά μας πρόταση λέει ανακούφιση από τους έμεσους φόρους με κατάργησή τους στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, όχι παντού, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στην ενέργεια. Επίσης, 12.000 μισθό, ελάχιστο μισθό, με 3.000 για κάθε παιδί. Αυτά αποτελούν μια δέσμη μέτρων για την ανακούφιση.